Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία έχουν μία αφορμή και κατά την προσωπική μου άποψη πολλές αιτίες. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση το πιο ουσιαστικό είναι να κάνουμε μία προσέγγιση σε αυτές τις αιτίες. Είναι αιτίες οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο υπόβαθρο και πιστεύω ότι σχετίζονται με τις πολιτικές του Εμμανουέλ Μακρόν. Πολιτικές που σε τελική ανάλυση δεν διαφέρουν με πολιτικές άλλων κυβερνήσεων στην Ευρώπη και στον κόσμο, μεταξύ αυτών και της ελληνικής. Είναι πολιτικές οι οποίες δημιουργούν ακρίβεια, φτώχεια, ανισότητες, εντάσεις, γκρίνια και μουρμούρες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Συγκεκαλυμμένες βέβαια, επιτρέψτε μου να πω, με τη λέξη μεταρρύθμιση, μία λέξη που αρέσκεται να χρησιμοποιεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί τύπου Μακρόν και Μητσοτάκη, θα έλεγα εγώ, δείχνουν ότι βρίσκονται στο δικό τους κόσμο, ότι δεν αντιλαμβάνονται την καθημερινότητα και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο απλός κόσμος. Είτε δεν τα γνωρίζουν, είτε δεν θέλουν να τα γνωρίζουν, ακολουθώντας πιστά εντολές προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι εικόνες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από τη Γαλλία νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Περισσότερα από 700 άτομα συνέλαβε η γαλλική αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής 2 Ιουλίου σε μία ακόμη ταραγμένη νύχτα στους δρόμους των πόλεων. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πάντως ότι η βία φαίνεται να έχει μειωθεί από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις και οι εντάσεις μετά το θάνατο ενός 17χρονου έφηβου από πυρά αστυνομικού. Σημειώνεται ότι 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες ήταν και πάλι σε υπηρεσία, όπως ακριβώς δηλαδή και τα προηγούμενα βράδια. Παρά τα μέτρα τάξης πάντως, η κατάσταση για ένα ακόμα βράδυ ξέφυγε, καθώς σημειώθηκαν οδομαχίες, επεισόδια και λαιλασίες σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι άκρως χαρακτηριστικά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έγινε επίθεση σε σπίτι δημάρχου σε περιφέρεια του Παρισιού, όπου σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος, τραυματίστηκαν η γυναίκα του και το παιδί του με αυτοκίνητο με το οποίο εμβόλυσαν το σπίτι του πριν του βάλουν φωτιά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέβαλε την επίσκεψή του στη Γερμανία για να μπορέσει να διαχειριστεί τη χειρότερη, όπως λέγεται, κρίση για την ηγεσία του από τότε που οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων παρέλυσαν μεγάλο μέρος της Γαλλίας στα τέλη του 2018. Τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε την απαγόρευση της κυκλοφορίας τραμ και λεωφορείων από τις 9, επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 έως τις 6 το πρωί σε πολλές πόλεις της χώρας, ενώ οι γαλλικές αρχές φοβούνται, σύμφωνα και με διάφορα δημοσιεύματα, γενίκευση της εξέγερσης. Σημειώνεται ότι με απόφαση της Πρωθυπουργού Ελίζαμπεθ Μπόρν, η γαλλική χωροφυλακή θα χρησιμοποιήσει τεθωρακισμένα οχήματα για να καταστήλει τις ταραχές. Επιπλέον, κινητές δυνάμεις θα αναπτυχθούν μαζί με τα οχήματα που ανήκουν στη χωροφυλακή της Γαλλίας, είπε η Πρωθυπουργός. Ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη δική του πλευρά, σε δηλώσεις που έκανε, κατηγόρησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα των τελευταίων ημερών». Επικαλούμενος στο TikTok και το Snapchat, είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν τους ταραχοποιούς να οργανωθούν, ενώ συμβάλλουν, τόνισε, στη μίμηση της συμπεριφοράς ορισμένων νέων, οι οποίοι μερικές φορές νιώθουν, όπως είπε, ότι κάποιοι από αυτούς ξαναζούν στους δρόμους τα βιντεοπαιχνίδια που έχουν παίξει. Αυτές οι εικόνες, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους, διότι είναι εικόνες που μπορεί να δούμε και στην Ελλάδα. Διότι, όπως εξήγησα και πριν, πολιτικοί είτε με όμικρον γιώτα είτε με ήττα τύπου Μακρόν υπάρχουν παντού. Ο Μακρόν είναι μόνο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της λεγόμενης πολιτικής ελίτ, η οποία δεν έχει αισθήματα για τον καθημερινό απλό άνθρωπο, αλλά έχει αισθήματα περισσότερο για τα συμφέροντα. Συμφέροντα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμφέροντα με επιχειρηματικούς κύκλους, γενικώς συμφέροντα με ολιγάρχες.
και ερχόμενοι στην Ελλάδα, είναι πραγματικά απορίας άξιο, κατά την άποψή μου, το πώς η κυβέρνηση κάνει λόγο για ανάπτυξη με βάση και την ανακοίνωση για τους στόχους αναφορικά με το ΑΕΠ. Πώς μπορούν να μιλάνε για ανάπτυξη όταν σε καθημερινή βάση ο κόσμος φτωχοποιείται και τα βγάζει πέρα δύσκολα. Βάζω τελεία στο σημερινό σχόλιο κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, περιμένοντας και σήμερα τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και τοποθετήσεις και παρατηρήσεις, βέβαια, όπως πάντα, με το γνωστό τρόπο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό που μόλις παρακολουθήσατε, subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και βέβαια το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ πολύ.